Η Αθήνα φλέγεται από τη λάμψη του 7ου αστεριού. Εκστασιασμένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πλημμυρίζουν το κέντρο της πρωτεύουσας, κατακλείζουν την πλατεία της Ομόνιας και διατρανώνουν την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στην Ομόνια για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της 7ης Ευρωλίγκας, το 7ο αστέρι, όπως το υποσχέθηκε ο Εργκίνα Ταμάν στην εκκίνηση της σεζόν. Το άξιζε και μακάρι να ξαναγίνει και για άλλη ελληνική ομάδα. Οι πράσινες σημαίες σχηματίζουν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και το ατελείωτο πάρτι που μεταφέρεται στην πλατεία Συντάγματος και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το 7ο που ήρθε μετά από πάρα πολύ καιρό. Την ώρα που ο αρχιτέκτονας της ομάδας και ο αρχηγός Κώστας Λούκας σηκώνουν το 7ο τρόπαιο στον ουρανό του Βερολίνου, ολόκληρη η Ελλάδα βάφεται σε πράσινο χρώμα. Από την Αττική μέχρι την Πάτρα, τη Σύρο, η Σύρος είναι πράσινη, παράθυνα, και... τη Ρόδο, τη Σπάρτη και την Αύπαχτο, άπαντες αναμένουν την επιστροφή της Κούπας από το Βερολίνο. Έχουμε τρελαθεί. Είχαμε πολλά χρόνια να νιώσουμε τέτοια χαρά. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα μας. Ένας τίτλος για τον οποίο ονειρευόντουσαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και έγινε πραγματικότητα το βράδυ της 26ης Μαΐου. Και σε λίγη ώρα από τώρα, οι πρωταθλητές Ευρώπης αναμένεται να καταφθάσουν στην Ελλάδα. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα βρούμε τον Νίκο Παγκάκη για να μας μεταφέρει στο κλίμα, Νίκο, αλλά και τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού. Καλό μεσημέρι από τον χώρο των εμπορευμάτων εδώ στο Ελευθέριο Βενιζέλος, όπου επικρατεί το αδιαχώρητο. Τουλάχιστον 3.000, μπορεί και πολύ παραπάνω, είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού από την οπτική, την οποία έχω αυτή τη στιγμή. Έχουν πλημμυρίσει εδώ το χώρο και περιμένουν ανυπόμονα να προσγειωθεί το σάρτερ της ομάδας και να φέρει τους πρωταθλητές Ευρώπης στον κόσμο τους. Τους περιμένουν πραγματικά ανυπόμονα, γεμάτοι συνθήματα, καπνογόνα, μηνύματα για το επόμενο, είναι τόσο επόμενο φίλοι του Παναθηναϊκού που ήδη προδιαθέτουν την ομάδα για την κατάκτηση του επόμενου Final Four στη Βαρκελόνη και ζητάνε το 8ο τρόπαιο κατά σειρά και περιμένουν βέβαια να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης στην παρέα του Σλούκα, του Ναν και των υπολείπων αθλητών του Παναθηναϊκού που έχουν κάνει μια υπέρβαση υλικότητα στην εξαιρετική Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει καθυστερήσει η άφηξη του τσάρτερ. Ο Παναθηναϊκός θα φτάσει εδώ, θα έρθει εδώ στον κόσμο του με ένα διπλό πούλμαν το οποίο θα ξεκινήσει τη διαδρομή την Μπομπή συνοδευόμενο από τους φίλους της ομάδας μέχρι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στο Πάκι 5 έχει ενημερώσει η ΚΑΕ ότι θα είναι το νέο ραντεβού μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος και εκεί νομίζω θα στηθεί η ακόμη μεγαλύτερη γιορτή. Ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι και από ό,τι βλέπουμε και στις εικόνες μας, Νίκο, ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψούσε για αυτό το κύπελο, διψούσε και η ομάδα και αυτό φάνηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ειδικά από τη δεύτερη περίοδο και μετά. 13 χρόνια είναι πάρα πολλά για ένα οργανισμό σαν τον Παναθηναϊκό για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Έληξε στον κόσμο αυτό το τρόπαιο και είναι πραγματικά τρεις ευτυχισμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού. Το απείλευσαν από την ώρα του αγώνα που ο Παναθηναϊκός επικράτησε γιατί έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Ήταν πολύ δυναμικός μέχρι και αυτή τη στιγμή που εδώ περιμένουν την ομάδα για τα προεόρτια των πανηγυρισμών που θα συνεχιστούν στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων λίγο αργότερα. Και από τις πρώτες δηλώσεις του προπονητή Εργκίνα Ταμάν, τον οποίο βλέπουμε τώρα και στην οθόνη μας, ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε στην ομάδα, ήταν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Λούκας και MVP. Ο Κώστας Λούκας ήταν πραγματικά λάθος, έχασε μόνο μία βολή, είχε 2-2 δίποτα και 4-4 τρίποτα. Ήταν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού με 24 πόντους, οδήγησε μαζί με τον Άντο Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης και τους υπόλοιπους αθλητές. Όσο για τον Ταμάν, επειδή έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά, έχει κερδίσει 6 τρόπαια στην καριέρα του με 5 διαφορετικές ομάδες και είναι ο μύδας του παγκόσμιου μπάσκετ, καθώς
ανέλαβε τον Παναθηναϊκό και σε πολύ μικρό διάστημα από τη 17η θέση της Ευρωλίγκας τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης, παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ και έχοντας ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για καλύτερα πράγματα στο εγγύς μέλλον. Βλέπουμε και τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια. Νίκο Μπαγκάκη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα συνδεθούμε εκ νέου όταν φτάσει η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και πάμε στο Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός, Δήμητρα, έγραψε μια νέα σελίδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κατέκτησε το 7ο αστέρι του. Ιστορικές στιγμές λοιπόν και στο Βερολίνο γράφτηκαν χθες βράδυ στην Uber Arena. Μιλάμε για μια μεγαλειώδη νίκη, για ένα συναρπαστικό αγώνα, για μια εκρηκτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Real Madrid. Και σήμερα, Λένα, πρέπει να σου πω ότι και ο γερμανικός τύπος σχολιάζει το μάτς αλλά και την παρουσία 10.000 φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα στην Uber Arena. Κυριολεκτικά το στάδιο χθες και όπως είχε ζητήσει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ρικίνα Ταμάν, θύμισε πάρα πολύ ο ΆΚΑ. Πρέπει να σας πω όμως ότι χθες βράδυ ένα μεγάλο ξέφρενο πάρτι συνεχίστηκε αμέσως μετά τη μεγαλειώδη αυτή νίκη σε όλο το Βερολίνο, έξω από το γήπεδο, αλλά και σε κεντρικά σημεία μέχρι το πρωί, σε κλίμα εφορίας, κλίμα ενθουσιασμού, κλίμα χαράς, μια μεγάλη γιορτή. Και από τα ευτράπελα ενδιαφέροντα μάλλον αυτού του τουρνουά, είναι και ένα στιγμιότυπο χθες βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο του Βερολίνου, όπου ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία, συνάντησε και συνεχάρει φιλάθλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονταν επίσης εκείνη την ώρα στο ήταν πραγματικά ενδιάθετος. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε και για την κάλυψη που έκανες όλο το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε.